Μέτρα ανακούφισης των δημοτών και των επιχειρήσεων του Ηρακλείου εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού ενέκρινε το μίνι Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπως κατατέθηκαν στην κοινή πρόταση των παρατάξεων Ηράκλειο 375, Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες και Σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου. Με μια πρωτοβουλία του Γιάννη του Κουράκη, του Ηλία του Γερού και του Πέτρου του Νιωτάκη, με όλες τις ομάδες αυτών των παρατάξεων, καθίσαμε συνεργικά, συνεργατικά, με πνεύμα πάντα συνένεσης και δημιουργίας. Καταθέσαμε μια πολύ συγκροτημένη, στοχοποιημένη και με ποσοτικά ολοκληρωμένη μια πρόταση όπου τέθηκε στην υπόψη της Δημοτικής Αρχής, ναι, και σήμερα κατά πλειοψηφία ομόφωνα πέρασε, εγκρίθηκε. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απαλλαγές και μειώσεις τελών κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών τελών, καθώς και μετάθεση της πληρωμής τους. Οι επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές, καθώς και οι πληττόμενες, δεν θα καταβάλουν τέλη κοινόχρηστων χώρων έως το τέλος του Ιουνίου. Από τον Ιούλιο και έπειτα θα ισχύσει μείωση 50% των τελών μέχρι και την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων. Παράλληλα, μελετάται σχέδιο για τη δυνατότητα επέκτασης του κοινόχρηστου χώρου, όπου αυτό είναι εφικτό, με χρέωση τελών στο 50% της τιμής ζώνης. Αποφασίστηκε ακόμα αναστολή χωρίς στόχους και προς αυξήσεις οφειλών προς το Δήμο, τις δημοτικές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, καθώς και να μην προχωρήσει καμία διαδικασία δέσμευσης αφημί και μη έκδοσης δημοτικής ενημερότητας για το τρέχον έτος. Σημαντική είναι η απόφαση που λήφθηκε για τα τέλη υδροδότησης που αφορούν στο σύνολο των δημοτών του Ηρακλείου. Να μην διακοπεί η υδροδότηση και να μην αφαιρεθούν υδρόμετρα από καταναλωτές σε όλη την περίοδο των μέτρων περιορισμού και να εξεταστεί η δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης του μέτρου. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε και μια μέρημνα να ληφθεί απόφαση από την ΔΕΠΑΝΑΛ για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό και που έχουν χρόνια μίσθωση στο πάρκινγκ της ΔΕΠΑΝΑΛ. Για τη στήριξη του πρωτογενού τομέα εγκρίθηκε μείωση των τελών άρδευσης κατά 50%, ενώ μειώνονται 40% τα ενίκια που εισπράττει ο Δήμος. Απαλλαγή υπάρχει και στην καταβολή μισθωμάτων σχολικών κηλικίων έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, καθώς και απαλλαγή καταβολής τροφίων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου.